Λοιπόν, να καλωσορίσουμε στο στούντιο του Ραδιο Κρήτη τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή Ηρακλείου. Και το πήρε πολύ σοβαρά αυτό που είπα προηγουμένως. Ελπίζω να μην με στήσει ο κύριος Αυγενάκης, υπενθυμίζοντάς μου ότι είναι από τους πιο τακτικούς στα ραντεβού του. Δεν το αφισβητήσαμε. Ήταν ένα λόγο για να τον τζιγκλίσουμε πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Καλώς σας βρήκα. Χρόνια πολλά. Καλή μεγάλη εβδομάδα και καλή Ανάσταση. Θα έρθει αυτή η Ανάσταση πολυπόθητη? Σίγουρα το μεγάλο Σάββατο το βράδυ. Ναι, δεν εννοώ τη θρησκευτική, εννοώ την Ανάσταση που όλοι προσδοκούμε με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και εσωτερικά και τα εθνικά κυρίως, τα οποία είναι που προβληματίζουν τον μέσο Έλληνα πολίτη. Καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι αναζητά ο γενικός λαός μια Ανάσταση, μια αλλαγή πολιτικής σελίδας. Από τη μια, από την άλλη, όντως, κύριε Αργυράκη, το θέμα που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στις συζητήσεις των πολιτών και με όλες τις μετρήσεις, με όλα τα στοιχεία που έχουμε, αλλά και με την επαφή που έχουμε με τον κόσμο, είναι τα εθνικά θέματα. Και να θυμίσω ότι κυβερνήσεις άσχημες, τα τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια, που είχαν εφαρμόσει σκληρά πολιτικά μέτρα όπως τη σημερινή, αλόκοτες πολιτικές είχαν εφαρμόσει, άσχετες με αυτές που είχαν υποσχεθεί όπως τη σημερινή κυβέρνηση, δεν ταρακουνήθηκαν παρά μόνο όταν ακούμπησαν και αστόχησαν σε εθνικά ζητήματα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια κυβέρνηση η οποία έχει τρία μέτωπα ανοίξει, δηλαδή τα πάντα που απασχολούν το έθνος μας, την πατρίδα μας, και αναφέρομαι τις σχέσεις μας με την Τουρκία, με την Αλβανία, αλλά και με τα Σκόπια. Έχουμε δηλαδή σε πλήρη εξέλιξη τρία μέτωπα τα οποία έχουν ανοίξει με ένα εντελώς απροετοίμαστο από πλευράς κυβέρνησης τρόπο, που δυστυχώς φαίνεται να πελαγοδρομεί και να είναι στη λογική πάμε και βλέπουμε, και μακάρι να σταματήσει, μακάρι με κάποιο τρόπο να εξαφανιστεί από το χάρτη το θέμα των Σκοπίων για παράδειγμα, ή με κάποιο μαγικό τρόπο να σταματήσει αυτή η ένταση με την Τουρκία, ή με κάποιο άλλο μαγικό τρόπο να διαγραφούν όλα όσα έχουν υποθεί και όλα όσα έχουν ανοίξει με το θέμα της Αλβανίας και των Τζάμιδων. Όμως αυτά δυστυχώς δεν σβήνονται, δεν διαγράφονται με ένα delete, όπως θα μπορούσαμε να κάνουμε από τον υπολογιστή μας, για τον υπολογιστή μας, στον υπολογιστή μας ή στο κινητό μας. Εδώ τα ζητήματα αυτά είναι πολύ πιο σοβαρά, ναι. Και τα πράγματα δυστυχώς δυσκολεύουν και οι πολίτες το αντιλαμβάνονται. Γι' αυτό και ανησυχούν. Όμως, κύριε Αργυράκη, μου επιτρέψτε να πω ότι δεν πρέπει, παρά την δύσκολη κατάσταση που βρισκόμαστε, παρά την εξαιρετικά επικίνδυνη κυβέρνηση που βρίσκεται στο τιμόνι της χώρας, παρά τον εξαιρετικά επιπόλαιο τρόπο που διαχειρίζεται τόσο ο κύριος Τσίπρας, όσο ο κύριος Καμένος, όσο και ο κύριος Κοτζιάς τα εθνικά μας ζητήματα, δεν πρέπει να επιτρέψουμε να κυριαρχήσει ο φόβος. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει μια μακρά πορεία, έχει δυνάμεις στρατιωτικές, πνευματικές, κοινωνικές, έχει βαθιές δημοκρατικές πολιτικές ρίζες, και πάνω σε αυτά πρέπει να επενδύσουμε, ενώνοντας τον ελληνικό λαό, σε μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Θα τα καταφέρουμε, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό και είμαστε πολύ αισιόδοξοι για την πορεία της χώρας μας. Αρκεί να πιστέψουμε στις δυνάμεις των Ελλήνων και όχι σε κάποιους τρίτους, τέταρτους, πέμπτους που θα έρθουν ως απομηχανίστες ή να μας σώσουν. Μάλιστα, δεν μου λέτε. Ασκείται εντονότατη κριτική στην κυβέρνηση για το θέμα της σύλληψης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών. Τι διαφορετικό θα έκανε η Νέα Δημοκρατία προκειμένου να επιτύχει την άμεση απελευθέρωσή τους? Πρώτα απ' όλα να σας θυμίσω, κύριε Αργυράκη, τις αλληλοσυγκρόμενες δηλώσεις μεγάλων κεντρικών στελεχών της κυβερνήσεως. Κ. Τζανακόπουλος προσπάθησε να μειώσει το θέμα λέγοντας ότι είναι μια συνηθισμένη διαδικασία και κακώς δημιουργείται αυτή η ένταση και δεν υπάρχει λόγος για δηλώσεις. Αυτά τώρα πριν περίπου 20 μέρες, έτσι. Δηλαδή το πρώτο δεκαήμερο και μετά, ναι, που είχαν συλληφθεί οι δύο Έλληνες αξιωματικοί. Και όταν ήταν αδημερές θέμα. Το δεύτερο είχαμε δηλώσει του κ. Φίλη, που μετά έτρεξε, όπως είδαμε όλοι, να πει ότι ναι, μεν τα είπα, αλλά τα είπα εντός εισαγωγικών κτλ. Είχαμε τις δηλώσεις του ίδιου του κ. Τσίπρα, που άλλα είπε και άλλα ξύπε στη συνέχεια. Που ναι, μεν θεώρησε το θέμα αυτό πρέπει να κρατηθεί σε διμερές επίπεδο, ενώ στη συνέχεια είπε ότι μα έχω κάνει ήδη επαφές με τον Γενικό Γραμματέα του ΙΕ. Στη συνέχεια είδαμε τις δηλώσεις τις πραγματικά αλόκοτες και άκρως επικίνδυνες του κ. Καμένου, που δυστυχώς για τη χώρα μας είναι αυτός ο κ. Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και βέβαια είδαμε μετά και τις κινήσεις που ακολούθησε ο κύριος Τσίπρας, θα λέγα παραδειγματιζόμενος από την στάση του κυρίου Μητσοτάκη, και να θυμίσουμε ότι ο κύριος Μητσοτάκης βρισκόμαστε στην Αμερική για μια εβδομάδα περίπου, στο Κατάρ, στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, άνοιξε και έβαλε το θέμα της σύλληψης και παράνομης κράτησης των δύο Ελλήνων αξιωματικών στη σωσή του βάση. Δηλαδή διεθνοποίησε το θέμα
και το περιόρισε σε μια συνήθη διαδικασία που ο συνήθι, αλλά έχει περάσει ένα μήνα και τα παιδιά αυτά κρατούνται και δεν ξέρει κανένα ποια θα είναι η πορεία του. Άρα λοιπόν έπρεπε εξ αρχή να κινητοποιηθεί η κυβέρνηση σε όλα τα διεθνή φόρα και να απευθυνθεί μέσα από τα διεθνή μέσα, ναι, όπως έκανε η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου να αξιοποιήσει το momentum της ισχυρής απόφασης της Συνόδου Κορυφής, στην οποία συνέβαλε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και θα πω και κάτι σχετικά με την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, παρουσία του κ. Τούσκου, ο οποίος αρκέστηκε να διατυπώσει την ανησυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τουρκικές ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο, ναι, και του κυρίου Γιούνκερ, ο οποίος κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να επανεξετάσει τα θέματα των συλλήψεων των δύο στρατιωτών. Mm-hmm. Την ίδια στιγμή, ο κύριος Ερντογάν, σε δηλώσεις που έκανε τότε, αμέσως μετά τη συνάντηση, δεν αναφέρθηκε πουθενά μα πουθενά και καθόλου για τη σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτών. Η κυβέρνηση δεν προέβη σε καμία σοβαρή προετοιμασία για τη σύνοδο στη Βάρνα, ναι, που από εκεί ήταν τα αποσπάσματα που σας ανέφερα λίγο πριν και των δηλώσεών τους. Και αρκέστηκε μονάχα σε εντυπώσεις. Και πηγαίνοντας πιο πίσω ακόμα, ναι, η κυβέρνηση δεν είχε καμία προετοιμασία κάνει, όπως φάνηκε τελικά και επιβεβαιώθηκε, ήταν άποψη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα καυτηριάστηκε πολύ σκληρά από πλευράς κυβερνητικών στελεχών, ότι δεν καλείς τον Τούρκο Πρωθυπουργό στη χώρα σου αν δεν έχεις στοιχειοδός προετοιμάσει την επίσκεψή του. Τελικά, όπως φάνηκε, αναφέρομαι στην επίσκεψη του Ερντογάν στην Ελλάδα πριν μερικούς μήνες, δεν υπήρχε καμία προετοιμασία. Δώσαμε χώρο και χρόνο στον κύριο Ερντογάν να ξεδιπλώσει όλα τα αιτήματα που είχε στο μυαλό του ή που για μας είχαν τελειώσει μια και καλή, και βεβαίως να ξεδιπλώσει μια στρατηγική η οποία τη βλέπουμε να κορυφώνεται μέρα με τη μέρα, χωρίς καμία αλλαγή από το σχεδιασμό, στο σχεδιασμό το οποίο έχει κάνει. Σας τρομάζει η εκτίμηση καμένου ότι μπορεί οι δύο Έλληνες στρατιωτικοί να παραμείνουν για τουλάχιστον 15 χρόνια φυλακισμένοι στη γείτονα χώρα? Μας τρομάζει ο κύριος Καμένος που βρίσκεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, στο τιμόνι των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτό μας τρομάζει πολύ περισσότερο. Πρόκειται για ένα ασόβαρο και εξαιρετικά επικίνδυνο πολιτικό. Και βέβαια, σε συνδυασμό με τον κύριο Κοτζιά και τον κύριο Τσίπρα, επιστρέψω να σας πω ότι το μείγμα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό. Μάλιστα. Δεν μου λέτε. Άρα λοιπόν, τέτοιες δηλώσεις, κύριε Αργυράκη, είναι καλό να αποφεύγονται. Δεν προσφέρουν απολύτως τίποτα. Και πολύ περισσότερο, καλό είναι και ο κύριος Καμένος και όποιοι ξεστομίζουν κάτι αντίστοιχο ή τέλος πάντων προσπαθούν να υπερασπιστούν αυτού του είδους τις δηλώσεις, να σκεφτούν ότι υπάρχουν και οικογένειες, οι οποίες για ένα μήνα περίπου ξεροσταλιάζουν, περιμένοντας ένα καλό, ένα θετικό νέο για τα παιδιά τους. Υπάρχει μια αβεβαιότητα, μια ασάφεια στο τοπίο και αυτή την ώρα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί, διότι στη θέση των γονιών των δύο αξιωματικών θα μπορούσε να είναι ένας οποιοσδήποτε άλλος γονέας. Σωστό. Άρα προσοχή, δεν χρειάζονται ούτε κορώνες, ούτε εξυπνάδες, ούτε δηλώσεις. Θέλω να πάμε στο Σκοπιανό για να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Ό,τι θέλετε. Ποια είναι η εκτίμησή σας, ποια βλέπετε να είναι η εξέλιξη των πραγμάτων με βάση τα νέα δεδομένα? Και λέω τα νέα δεδομένα διότι αρχικά υπήρξε ένα κλίμα, πάμε να κλείσουμε όπως το σημαντικό αυτό εθνικό θέμα που απασχολεί τις δύο χώρες για πάρα πολλά χρόνια. Ξαφνικά τίθενται μια σειρά όρων μέχρι και αλλαγή του συντάγματος, και ενώ αρχικά φάνηκε να είμαστε όλοι πρόθυμοι να κλείσει αυτή η συμφωνία, ξαφνικά όλα άλλαξαν και υπάρχουν αντιρρήσεις από τη γείτονα χώρα, η οποία το μόνο που έκανε ήταν να αλλάξει το όνομα του αεροδρομίου. Και από Μέγα Αλέξανδρος που ονομαζόταν, λέγεται Αεροδρόμιο των Σκοπίων. Πριν απαντήσω, έγινε κάτι άλλο. Πριν απαντήσω για το θέμα των Σκοπίων, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια γενικότερη αναφορά σχετικά με το ρόλο της Ελλάδος και συνδέεται και με τα τρία θέματα, τα εθνικά ζητήματα, ναι, που έχει ανοίξει με ένα πολύ επικίνδυνο τρόπο η κυβέρνηση. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι πλήρες μέλος του ΝΑΤΟ. Ναι. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μέλος της Ευρωζώνης. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει διαχρονικά καλές σχέσεις με τη Δύση και πιο συγκεκριμένα την Αμερική. Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα έχει πολιτιστικές και θρησκευτικές στενές σχέσεις με τη Ρωσία. Να θυμίσουμε επίσης ότι η Ελλάδα έχει ανανεωμένες προσφάτως σχέσεις με τον αραβικό κόσμο αλλά και με το Ισραήλ. Δεν είχε όμως μια σοβαρή κυβέρνηση. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα πλεονεκτήματα να τα παίρνει ο αέρας, να εξαφανίζονται και τελικά μπροστά σε μικρές δυνάμεις, σε μικρές χώρες,
σε επίπεδο μεγέθους και στρατιωτικής δύναμης και οικονομικής ισχύς, η Ελλάδα να φαίνεται αδύναμη και ανήμπορη να διαμορφώσει και να κατευθύνει γεγονότα και εξελίξεις. Σε ό,τι αφορά το θέμα με τα Σκόπια, θεωρήσαμε την πρώτη στιγμή ότι ήταν η καταλληλότερη στιγμή ή είχαν διαμορφωθεί οι προϋποθέσεις έτσι ώστε η Ελλάδα πραγματικά να επιτύχει αυτό που επιδίωκε χρόνια τώρα και που είχε διαμορφωθεί και που πίσω από αυτό είχαν στοιχηθεί όλες οι πολιτικές δυνάμεις πλην του λαούς τότε, και αναφέρομαι στην συμφωνία, στο πλαίσιο που είχε διαμορφωθεί το 2008 επί κυβερνήσεως Κώστα Καραμαλή στο Βουκουρέστι και υπουργό εξωτερικών τότε την κυρία Μπακογιάννη, όπου είχαμε ξεκαθαρίσει ότι, βάζοντας το βέτο τότε, ότι ξέρετε, δεν μπορούμε να δεχτούμε τα Σκόπια με μια ονομασία σύνθετη και εφόσον δεν έχουν ξεκαθαριστεί οι τρόποι και η χρήση του ονόματος αυτού, αλλά και από την άλλη δεν έχουν εξαλειφθεί όλες οι αλλητρωτικές διαθέσεις. Και συζητάμε ότι ήταν καταλληλότερος ο χρόνος τώρα, διότι και πολιτικά ήταν ανίσχυροι, είναι πολύ ανίσχυρα τα Σκόπια, και οικονομικά δεν ήταν στα καλύτερά τους. Αλλά και η ευρύτερη κατάσταση και η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή ήταν επίσης αδύναμη. Όμως θέλω να κάνω και μια γενική παρατήρηση και μετά θα πω κάτι παραπάνω για τα Σκόπια. Εμείς, κύριε Αργυράκη, πρέπει να ξέρουμε ότι οι σχέσεις διαμορφώνονται σε δύο επίπεδα και καλλιεργούνται σε δύο επίπεδα. Είναι οι διμερείς και οι σχέσεις σε επίπεδο Ευρώπης ή διεθνής. Δηλαδή, εμάς μας έχει στείλει ο Θεός να γειτονεύουμε με την Τουρκία. Άρα, οφείλουμε να διατηρούμε σχέσεις επικοινωνίας, συνεργασίας μεταξύ της τουρκικής κυβερνήσεως και των ομολόγων. Είτε είναι υπουργός, πρωθυπουργός, είτε είναι δήμαρχος, είτε είναι επιμελητηριακοί θεσμοί. Πρέπει να καλλιεργείται, επιβάλλεται να καλλιεργείται. Διότι ό,τι και αν γίνεται σε διεθνές, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εμείς παραμένουμε γείτονες. Σωστό. Το ίδιο σημαίνει και με τα Σκόπια. Απλά εκεί τα πράγματα εντελώς διαφορετικά, διότι μια πολύ μικρότερη χώρα δεν έχει την ανάπτυξη, ούτε τη στρατιωτική ισχύ, ούτε τον πληθυσμό που έχει η Τουρκία. Είναι μια πολύ μικρότερη χώρα που ομολογουμένως με πολύ έξυπνες και σοβαρές κινήσεις θα μπορούσε πολύ εύκολα να κλείσει το θέμα. Και που η ύπαρξή της μας εξυπηρετεί. Και που βεβαίως πρέπει να κλείσει το θέμα και να τελειώσει αυτή η ένταση, και που βεβαίως υπάρχουν και οικονομικές σχέσεις μεταξύ Ελλήνων επιχειρηματιών της Βορείου Ελλάδος, και όχι μόνο, αλλά και μεταξύ Σκοπιανών, οι οποίοι έχουν επενδύσει και θεωρούν ότι ο μόνος τρόπος για να έρθουν κοντύτερα στη θάλασσα είναι η Χαλκιδική ή γενικότερα η Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους, όφελη η κυβέρνηση ήταν πιο σοβαρή. Που πάλι και εκεί τα σαλάτωσε δυστυχώς αυτή η πραγματικότητα. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι πρέπει να συμβούν τρία πράγματα. Το είχε πει ξεκάθαρα και το είχε πει με τον πιο έντονο τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας και στη Βουλή, αλλά και από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής που συνεδριάσαμε σχετικά με το θέμα αυτό. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τη χρήση του ονόματος. Έργα όμνας. Δηλαδή, δεν μπορεί να υπάρχει μια ονομασία η οποία θα περιέχει ή δεν θα περιέχει τον όρο Μακεδονία μέσα, αλλά που όμως θα αποφασίζουμε να χρησιμοποιείται μονάχα σε διμερές επίπεδο, να μην χρησιμοποιείται, αλλά γενικότερα στην όλη δραστηριότητά της, στην όλη παρουσία της, στη συμμετοχή της σε όλα τα διεθνή φόρα, να αναφέρεται αυτό. Ανταπάντηση. Μα υπάρχει ήδη, λένε, πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός πολλές φορές αναρωτιέται αυτό το μου τι είναι. Τον έχετε ακούσει. Απάντηση. Εδώ συζητάμε για μια λύση η οποία θα είναι τελική και επίσημη. Και θα είναι προσωρινή. Και η οποία λύση, κατά την άποψη της Νέας Δημοκρατίας, της Χρησιμοποιητής Αντιπολιτεύσεως, πρέπει να είναι οριστική, αμετάκλητη, τέτοια έτσι ώστε να μην προσβάλλει αφενός και αφετέρου να μπορεί να υποστηριχθεί και από τους δύο λαούς και να ενισχυθεί στη συνέχεια με όλες αυτές τις προσπάθειες. Και λέει λοιπόν. Και βέβαια. Με συγχωρείτε. Διαφέρει ο διάλογος. Απλώς θέλω να τονίσω ότι το ένα είναι η ονομασία. Ναι. Το δεύτερο είναι η χρήση του ονόματος. Και το τρίτο, κυρίαρχο δηλαδή, θα πρέπει να το πούμε πρώτο, απλά. Το βάζουμε σε αυτή τη σειρά για να γίνει περισσότερο κατανοητό από τους ακροατές, είναι το πλαίσιο των αλλητρωτικών διαθέσεων που, αν θέλετε τη γνώμη μου, ίσως και με ευθύνες των διαφόρων πολιτικών κυβερνήσεων της χώρας μας έχουν αφαιθεί να αναπτύσσονται και καλλιεργούνται σε επίπεδο Σκοπίων, αλλητρωτικές διαθέσεις που πολλά από αυτά αναφέρονται στη ιστορία του στο Σύνταγμα. Έπρεπε δηλαδή ένα πακέτο το οποίο θα ξεκινά από το τρίτο, πώς εξαλείφεις κάθε αλλητρωτική διάθεση. Ναι. Πώς ξεκινάς και ξεκαθαρίζεις τους όρους, δεν φτάνει φυσικά μια αλλαγή ονομασίας σε ένα αεροδρόμιο ή σε ένα κεντρικό δρόμο της πόλης. Σαφώς και δεν φτάνει αυτό. Είναι ένα μικρό δείγμα, αλλά από μόνο του δεν φτάνει. Και δεν μπορεί φυσικά να δεχτούμε ούτε τη λογική της συμφωνίας που θα εφαρμόζεται κομμάτι-κομμάτι. Να τεμαχίσουμε δηλαδή όλο αυτό το πακέτο και να ξεκινήσουμε από την αποδοχή και τη συμφωνία της ονομασίας, της ύφετης ονομασίας και μετά να δούμε όλα τα υπόλοιπα εν ευθέτω χρόνο. Όχι. Η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική, είναι απολύτως ξεκάθαρο αυτό
Και είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε κάθε τι λογικό, σωστό, που θα κάνει και υπερήφανους τους Έλληνες, αλλά και θα τους προσβάλλει, και κυρίως δεν θα νιώθουμε ότι χάνουμε ένα κομμάτι από την ψυχή μας, από τον πολιτισμό μας, από την ιστορία μας. Χωρίς όμως ακρότητας. Κύριε Αγυράκη, θα το πω και το λέω με κάθε ευκαιρία. Τα εθνικά θέματα θέλουν λόγο καθαρό, ενίοτε σκληρό, αλλά ποτέ ακραίο. Διότι οποτεδήποτε χρησιμοποιήσαμε το τελευταίο και αναφέρουμε σε δηλώσεις, για παράδειγμα, Καμένου, Τσίπρα, Κοντζιά και λοιπόν, οποτεδήποτε χρησιμοποιήθηκαν σκληρές εκφράσεις, κορώνες δηλαδή, μόνο κακό έκαναν στη διαμόρφωση καλύτερων σχέσεων με τους γείτονες της χώρας μας. Ωραία. Σε ό,τι αφορά τη συμφωνία, θέλω να σας πω ότι είμαστε περισσότερο κοντά στο να μην, να μην υπάρξει καμία συμφωνία παρά το να κλείσει μια συμφωνία. Ωραία. Είναι, λοιπόν. Και είναι βέβαιο επίσης ότι και η ίδια κυβέρνηση το αντιλαμβάνεται και οι ίδιοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, πολλοί από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, σιγοψιθυρίζουν στους διαδρόμους της Βουλής, ακόμα και περιφερόμενοι στις περιφέρειές τους, και το μονολογούν ότι δεν το βλέπουμε να κλείνει και καλύτερα, διότι τα πράγματα δεν φαίνεται να ομαλοποιούνται. Όμως είναι καλό να καταλάβουν, αν μπορούν, εμείς το καταλαβαίνουμε, ότι δεν θα κλείσει όπως φαίνεται. Αλλά τελικά, πόσο πίσω έχει πάει αυτή η ιστορία, αντιλαμβάνονται με όλους αυτούς τους εξαιρετικά υπόλοιπους χειρισμούς? Δεν είναι ότι δεν έκλεισε ή δεν θα κλείσει όπως φαίνεται, αλλά πόσο πίσω έχει πάει η χώρα μας μέσα από αυτούς τους εξαιρετικά υπόλοιπους χειρισμούς για αυτό το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων και της καλής και καθαρής γειτονίας με την χώρα αυτή. Κλείσαμε τη συζήτηση για τα εθνικά θέματα. Θέλω να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να γυρίσουμε μετά να συζητήσουμε και για τα άλλα ζητήματα εσωτερικής πολιτικής, κορυφαία ζητήματα που απασχολούν το μέσο Έλληνα πολίτη. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Φεστός Μάρκετς. Φροντίζουν να μην μας λείψει τίποτα. Και από τιμές χαμηλές. Δείτε τις τιμές στο νέο φυλάδιο των Φεστός. Αλεύρι γιώτης ενός κιλού, 2 συν 1 δώρο, μόνο 2 ευρώ και 29 λεπτά. Πέψη ή Pepsi Max 330 ml, εξάδα, μόνο 1 ευρώ και 99 λεπτά. Και Pampers Active Baby Dry, οικονομική συσκευασία, Valium Pack, μόνο 8 ευρώ και 89 λεπτά. Εδώ στην Κρήτη συνεπώς, οικονομία θα πει Φεστός. Παρακαλώ, τι θα πάρετε? Εσύ. Ποιος εγώ? Εσύ. Δεν σας καταλαβαίνω. Να βάλω ένα τυράκι? Εσύ. Τι, τυράκι Σιλιγάρδος? Μα εσύ. Αγνώτη Σιλιγάρδος. Το όνομά μας ταξιδεύει παντού. Αγνώτη Σιλιγάρδος. Γιατί η Κρήτη έχει γεύση, έχει παράδοση, έχει όνομα και τα καλύτερα τυροκομικά και γαλακτοκομικά προϊόντα. Αγνώτη Σιλιγάρδος. Σε παραδοσιακά καταστήματα τροφίμων και στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου. Τι λες κάθε φορά που βλέπεις πόσο ήρθε το ρεύμα του σπιτιού σου? Πω πω πακέτο. Κάθε φορά που πρέπει να το πληρώσεις? Πω πω πακέτο. Κάθε φορά που σκέφτεσαι τι έχεις να τραβήξεις αν θες να αλλάξεις πάροχο? Πω, πω πακέτο! Εντελώς συμπτωματικά, το ίδιο θα πεις και για το νέο πακέτο που ήρθε για να σε απαλλάξει από όλα αυτά. Elpedison Home Pack. Πω, πω πακέτο! Το πρώτο κουτί με ό,τι χρειάζεσαι για το ηλεκτρικό ρεύμα του σπιτιού σου. Απόκτησε το τώρα και άλλαξε πάροχο απίστευτα απλά, κερδίζοντας έως και 32% έκπτωση στο ρεύμα σου και 45 ευρώ δώρο στο λογαριασμό σου. Θα το βρεις στα καταστήματα Public, MediaMarkt, Electronet, Foss. Elpedison. Δίπλα σας, με όλη μας την ενέργεια. Αρμόδια υποπτεύουσα αρχή, ΡΑΕ. Μέρι, πού πας? Πάω στα Hondo Center. Θέλω να με συμβουλέψει από κοντά η αισθητικός μου. Να με ενημερώσει για τα νέα χρώματα του ανοιξιάτικου μακιγιάζ και τα νέα αρώματα. Θέλω να ζήσω αυτή τη μοναδική, υπέροχη εμπειρία που μου προσφέρουν τα Hondo Center. Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. Τι θα κερδίσετε αν αλλάξετε τώρα στρώμα? Πολλές ξεκούραστες νύχτες και κάτι ακόμα. Απόσυρση στρωμάτων στο Τζοράκης Home. Αντικαταστήστε και εσείς το παλιό σας στρώμα με ένα οικολογικό της Ferrero και κερδίστε έως και το 40% της αξίας του. Σκεφτείτε πρακτικά και οικολογικά. Απόσυρση στρωμάτων μόνο στο Τζοράκης Home. Στη μεγαλύτερη έκθεση για το σπίτι που έγινε ποτέ. Ελευθερίου Βενιζέλου 100, Γάζι.
οι καλύτερες προσφορές και φέτος το Πάσχα στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Από Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Τετάρτη 4 Απριλίου, αυγά Κοντογιάννης Μεσαία, συσκευασία 15 τεμαχίων, μόνο 2,59. Στραγγιστό γιαούρτι Κρικρί 1 κιλού, 2,65 το τεμάχιο. Και φέτα Βαρελίσια Ερημάνθου, μόνο 5,85 το κιλό. Στα καταστήματα Κρητικός, η ποιότητα είναι υπόσχεση. Ράδιο Κρήτη 101,5. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη συζήτησή μας. Έχουμε κοντά μας σήμερα, για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους, τον βουλευτή Ηρακλείου και γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής συζητήσαμε για τα ανοιχτά εθνικά θέματα, τα οποία δυστυχώς είναι πολλά, και θέλω τώρα να πάμε στα εσωτερικά θέματα, τα οποία έχουν απασχολήσει την επικαιρότητα, αλλά και αυτά που θα έρθουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Θέλω να ξεκινήσω τη συζήτησή μας από το θέμα της Νοβάρτης, κύριε Αυγενάκη, και να ρωτήσω το εξής. Μετά τα όσα έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα, δεν είναι ανάγκη να τα αναλύσουμε. Θεωρείτε, εκτιμάτε ότι θα πέσει άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση, ή θεωρείτε ότι θα κλείσει με τον χειρότερο τρόπο η υπόθεση αυτή, λόγω του ότι η δικαιοσύνη δεν θα έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει στη διερεύνηση ορισμένων ζητημάτων που θα προέκυπταν από την προανακριτική διαδικασία της Βουλής? Να ξεκινήσουμε από τη σταθερή άποψη της θέσης της Νέας Δημοκρατίας, ότι η υπόθεση Νοβάρτης, ναι, είναι ένα σκάνδαλο. Μεγέθους δεν ξέρουμε, εξετάζεται πάντως. Τώρα, κάποιοι που έτρεξαν να υιοθετήσουν άποψη ότι είναι πελώριο, ότι είναι φοβερό, ότι είναι τρομερό, ότι είναι έτσι, ότι είναι αλλιώς, και νούμερα και ζημίες, νομίζω ότι έπραξαν πολλή επιπόλαια για πολλωστή φορά. Κινήθηκαν με πολλότητα για πολλωστή φορά, και βεβαίως αυτό απεδείχθηκε, διότι τελικά δεν έχουν καταλήξει σε κανένα νούμερο. Ακόμα και ο κύριος Μπολάκης, ο φοβερός και τρομερός εκείνος πολιτικός από τα Χανιά, που με περισσή ευκολία κάνει αθροίσματα και μετά το από δύο μέρες. Ναι. Ακριβώς. Και μετά από δύο μέρες, όταν του λένε, έλα, κατέθεσε. Αποδεικνύεται ότι είχε κάνει λάθος πρόσθεση πάνω γραψίματα. Και όμως αυτός είναι υπουργός υγείας. Ναι. Ο Θεός να το κάνει. Δεν είναι το ίδιο όμως τώρα με την Νοβάρτης. Την Νοβάρτης. Είπα και λέμε ως Νέα Δημοκρατία. Είχε στηθεί πάρτι. Είπα και λέμε ως Νέα Δημοκρατία. Είναι μια υπόθεση η οποία απασχολεί όχι μόνο την Ελλάδα, σίγουρα την Αμερική και φυσικά και αρκετά ευρωπαϊκά κράτη. Πρέπει να εξεταστεί. Τώρα, πώς ήρθε η υπόθεση Νοβάρτης στην ελληνική επικαιρότητα. Και πώς εξελίσσεται? Ναι. Πρώτα απ' όλα να θυμίσω ότι ήρθε ακριβώς μερικές ώρες μετά το δεύτερο πολυπληθές συλλαλητήριο κατά των χειρισμών της ελληνικής κυβέρνησης, Τσίπρα Καμένου, για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Ναι. Και φάνηκε όταν εξαιρετικά θορυβημένη από τον κόσμο που συγκεντρώθηκε καταρχήν στη Θεσσαλονίκη και μετέπειτα στην Αθήνα, όπου έστειλαν τον κύριο Τζανακόπουλο, δεν κράτησαν ούτε τα προσχήματα, στον Άριο Πάγο το ίδιο απόγευμα. Και την επομένη το πρωί, συντονισμένα όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία παίρνουν γραμμή από τα υπόγεια του Μαξίμου, και αναφέρομαι στην Αυγή, στην Εφημερίδα των Συντακτών, στον Ντοκουμέντο, στη Νέα Σελίδα, στο Έθνος, όλοι στη στοιχεία. Κανονικά ξεκίνησαν ένα απτό κόντρα. Όλοι λοιπόν ξεκίνησαν ένα πόλεμο, λέγοντας ότι έρχεται σκάνδαλο κτλ. Μέχρι εδώ, καλά. Αλλά όταν ξεκινάς ένα θέμα, πρέπει τουλάχιστον να έχει στοιχεία και να μπορείς να το τεκμηριώσεις. Και αν λες ότι υπάρχουν ποινικές ευθύνες πολιτικών προσώπων και βάζεις στο κάδρο πρώην πρωθυπουργούς, πρώην υπουργούς, και λες για ποινικές ευθύνες και προκαλείς μια συζήτηση στη Βουλή και καταθέτεις πρόταση για προανακριτική επιτροπή, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να έχεις τουλάχιστον τα απαιτούμενα στοιχεία για να μπορείς να σταθείς σε αυτό που υποστηρίζεις, όχι μονάχα ως μικροστέλεχος, αλλά ακόμα και σε επίπεδο πρωθυπουργού, του κ. Τσίπρα. Τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη τελικά. Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι θέλουμε να διερευνηθεί υπόθεση σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Και αν υπάρχουν ευθύνες, κανένα θέμα. Ακόμα και αν αποτελεί κεντρικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κανένα απολύτως θέμα. Η θέση μας ήταν απολύτως σαφής. Αυτό επιδιώξαμε και με την συμμετοχή μας σε μια επιτροπή, εξεταστική επιτροπή που συστήθηκε στη Βουλή μετά την συζήτηση και μετά το θέμα που έφεραν οι βουλευτές. Αλλά που όμως κατέληξε τελικά σε ένα απίστευτο φιάσκο. Αφού αποχώρησαν όλα τα πολιτικά κόμματα. Οι βουλευτές όλων των πολιτικών κομμάτων, πλην του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, έκλεισαν όπως το είχαμε προβλέψει, σαν τραπάτρα την έρευνα,
και μίλησαν για πολιτικές ευθύνες που όμως τελικά δεν έχει αρμοδιότητα η συγκεκριμένη επιτροπή να διερευνήσει για πολιτικά πρόσωπα και ξαναεπιστρέφουμε στη δικαιοσύνη. Ευχαριστούμε πολύ. Γιατί ανοίγεις ένα θέμα όταν δεν έχεις πραγματικά στοιχεία και όταν είσαι καλά προετοιμασμένος για να το υπηρετήσεις και να καταλήξεις κάπου, γιατί απλά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δηλαδή ο Τσίπρας και ο συναρχηγός του Πάνος Καμένος, είχαν ένα κοινωνικό σκοπό. Να δημιουργήσουν προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία στο εσωτερικό της. Και το λέω αυτά, το λέω αυτό διότι και είχαν επίσης ένα σκοπό να αντιμετωπίσουν και στρέψουν αλλού το βλέμμα των Ελλήνων πολιτών μετά τη μεγάλη, ογκοδέστατη αντίδραση της ελληνικής κοινωνίας σχετικά με το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Ναι. Και προσπάθησαν να δημιουργήσουν θέματα στη Νέα Δημοκρατία όταν είδαν ότι το θέμα των Σκοπίων, της ονομασίας των Σκοπίων δεν γονάτισε, δεν δημιούργησε ρήγματα και εντάσεις μέσα στο εσωτερικό του κόμματός μας, διότι ήταν απολύτως ξεκάθαρη η θέση μας σε σημείο που κανένας δεν μπορούσε, ούτε είχε χώρο, ούτε και διάθεση, αλλά ούτε και λόγο να αντιδράσει στο εσωτερικό μας. Άρα εκεί την πάτησε την πανόφλαδο ο κύριος Καμένος. Και συνέχεια ξεκίνησαμε την υπόθεση Νοβάρτης, βάζοντας στο κάδρο ονόματα όπως ο κύριος Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός της χώρας και πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, τον Άδωνη τον Γεωργιάδη, αντιπρόεδρος του κόμματος, υπουργός υγείας και μια σειρά άλλων κεντρικών στελεχών. Η υπόθεση αυτή πρέπει να διερευνηθεί. Και κυρίως πρέπει να επιτρέψουμε στη δικαιοσύνη, προσέξτε, να επιτραπεί στη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ναι. Κύριε Αργυράκη, θα το πω και θα σταματήσω να το λέω, γιατί είναι σημαντικό να ακούν και οι ακροατές μας. Είναι 5 ή 6 ανακοινώσεις που έχει βγάλει η Ένωση Ελλήνων Δικαστών και Εισαγγελέων, που κατονομάζει τον πολιτικό της προϊστάμενο, τον κύριο Κοντονή, αλλά και συνολικά την κυβέρνηση για παρεμβάση στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει αυτό. Ή να το πω διαφορετικά. Αν έστω μία ανακοίνωση τέτοια έβγαινε επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας, φαντάζεστε τι θα έκαναν τα μέλη της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ή τα μέσα ενημέρωση τα οποία θα λειτουργούσαν αντιπολιτευτικά τότε? Σήμερα είναι 5 και 6. Ή η κυρία Θάνου. Μα μόλις παραιτήθηκε, αφού δεν κατάφερε να παρατείνει την παραμονή της στο τιμόνι του Αρείου Πάγου, στη ανώτατη θέση του δικαστικού λειτουργού, αφού δεν κατάφερε με κάποιο τρόπο να παρατείνει την παραμονή της εκεί πέρα, τι έκανε, συνταξιοδοτήθηκε και ακριβώς την επομένη βρέθηκε παρακαλώ στο Μέγαρο Μαξίμου να προσφέρει τις υπηρεσίες της στον Έλληνα Πρωθυπουργό, αλλά ως συνδετικός κρίκος με την ελληνική δικαιοσύνη. Από πού προβλέπεται αλήθεια ότι πρέπει να υπάρχει συνδετικός κρίκος της μίας εξουσίας που είναι εκτελεστική, που είναι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, με την εξουσία της δικαιοσύνης? Δεν υπάρχει από πουθενά. Εφαρμόστε για πρώτη φορά, με πρώτη φορά αριστερά και με την κυρία Θάνου να λειτουργεί ως ο μεσάζοντας. Άρα λοιπόν συζητάμε ότι ναι, πρέπει η δικαιοσύνη να κάνει σωστά τη δουλειά της. Αν υπάρχουν πολιτικές ευθύνες που με τον τρόπο αυτό που το χειρίστηκε η κυβέρνηση, ακόμα και οι πολιτικές ευθύνες να υπάρξουν, οι ποινικές ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα, δυστυχώς θα παραγραφούν. Ναι, με τον τρόπο με τον οποίο το χειρίστηκε αυτή η κυβέρνηση, που υποτίθεται ότι ήταν έτοιμη να τα βγάλει όλα στο φως, και είπαμε ναι, πάμε, ελάτε. Αλλά μην τυχόν και τολμήσετε να το κλείσουμε σαν τραπάτρα μόνο και μόνο για να δημιουργήσουμε σκόνη, λάσπη και αν τελειώνει. Και όμως αυτό έπραξαν και με αυτή την ενέργεια θα παραγραφεί. Παραγράφονται και τυχόν αδικήματα ή παραπτώματα που θα εντοπιστούν και θα τεκμηριωθούν βεβαίως για το Α ή Β πολιτικό πρόσωπο. Το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένονται πολλαπλές εκλογικές αναμετρήσεις. Έχουμε τον Μάιο του 19 ευρώ εκλογές. Αμέσως μετά δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Και φυσικά ανά πάσα στιγμή εθνικές εκλογές. Εσείς αλήθεια πότε εκτιμάτε ότι θα οδηγηθούμε σε κάλπες για την ανάδειξη για τις νέες εθνικές εκλογές? Κύριε Αγεράκη, όλα θυμίζουν, η μυρωδιά, η ατμόσφαιρα, η ενέργεια, οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, ότι πάμε σε εκλογές. Από πού πρόκειται? Εθνικές εκλογές, θα σας πω. Ναι. Και κάνουν τα πάντα. Το βλέπετε, το βλέπουμε όλοι και θα σας πω μετά με μερικά στοιχεία, να αποφύγουν το ενδεχόμενο αυτό των εκλογών περίπου στο φθινόπωρο, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο ή και πιθανόν λίγο νωρίτερα, με στόχο να παραμείνουν στην εξουσία γαντζωμένοι στην καρέκλα τους μέχρι το τέλος της τετραετίας. Βλέπουν όμως ότι αυτό δεν φαίνεται να περπατά. Παρότι κάνουν τα πάντα, δεν τους βγαίνει. Ναι. Δεν τους βγήκε η ιστορία με τα Σκόπια. Δεν τους βγήκε η ιστορία με την Νοβάρτης. Λάσπη παντού. Με αυτόν τον τρόπο σου λέει θα επιβιώσουμε. Είναι ένα μοντέλο, είναι μια σειρά γεγονότων και ενεργειών που σε καθεστώτα όπως αυτό που διαμορφώνεται σήμερα στη χώρα μας με Τσίπρα, Καμένο, ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, ακολουθούν επιβεβαιωμένα, αλλά ποτέ δεν νίκησαν τη δημοκρατία. Και η δημοκρατία στη χώρα μας είναι πολύ ισχυρή. Είναι βέβαιο, είναι γεγονός
ότι έχουν τραυματιστεί θεσμοί. Έχουν αποδυναμωθεί θεσμοί του κράτους μας. Έχει λαβωθεί η δημοκρατία μας. Έχει γδαρσίματα. Έχει ταλαιπωρίες. Αλλά όμως δεν υπάρχει ισχυρότερο πολίτευμα και δυνατότερο για τον απλό, τον πιο ανήμπορο, τον πιο φαινομενικά αδύναμο πολίτη από την δημοκρατία την οποία εφαρμόζεται στη χώρα μας. Άρα λοιπόν εμείς εμπιστευόμαστε τη δύναμη των πολιτών, τη δύναμη του ελληνικού λαού και επιθυμούμε το συντομότερο δυνατόν να εκφραστεί στην κάλπη, στην επίσημη κάλπη πλέον και εκεί θα αποδειχτεί. Και εκεί θα αποδειχτεί. Τώρα, ποιο θα είναι το δίλημα τώρα. Υπάρχει λοιπόν. Είναι πολύ ξεκάθαρα τα πράγματα. Ποιο, γιατί είναι ξεκάθαρα. Έχουν λοιπόν στήσει ένα σενάριο το οποίο επίσης βγήκε. Είναι άμα σε πάρει κάτω βόλτα, δεν σε σώνει τίποτα. Και χρυσό να σου χαρίζει, θα λέει, έλα φίλε, πάλι παραμύθια μου λες. Διότι έχει ταυτιστεί ο Τσίπρας με το ψέμα. Είναι ένα με αυτό. Δεν είναι τυχαίο ότι και προχθές πρωταπηλιά. Να το χαλαρώσουμε λίγο. Το τι κυκλοφόρησε στα social media με τον Τσίπρα, ως εορτάζουν την ημέρα εκείνη, είναι η ημέρα του ψέματος, που εορτάζει το ψέμα. Και όλος ο κόσμος στα social media εόρταζε τον Τσίπρα, τον μνημονοσχίστη. Ναι. Λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος αυτός πούλησε παραμύθι. Εξαπάτησε τον ελληνικό λαό. Είπε ψέματα, συνεχίζει να λέει ψέματα και με περισσή ευκολία ξαναλέει ψέματα. Είναι σαν να μην έχει μάθει τίποτα από όλα αυτά που έχουν συμβεί, ή σαν να μην είναι διατεθειμένος, μα με τίποτα να αναγνωρίσει στο το λάθος του. Και όλα αυτά που είπε κάποια στιγμή από τη Βουλή, ότι εντάξει, ένα λάθος κάναμε, αλλά δεν κλέψαμε κιόλας. Μένει να αποδειχτεί ότι δεν κλέψανε κιόλας με την πάροδο του χρόνου. Πάμε στο με ποια αφορμή. Έστω ένα σενάριο, κύριε Αργυράκη. Ότι ξέρετε, θα βγούμε στις αγορές, διότι τελειώνει με πολύ πολλά βαρύ τρόπο και στυλ ο κύριος Τσίπρας, τελειώνει το τρίτο μνημόνιο και τελικά η Ελλάδα βγαίνει απελευθερωμένη κτλ. Ξέχασε όμως να πει ότι ο ίδιος παρεπτόντος είχε υποσχεθεί ότι θα καταργούσε το δεύτερο και το πρώτο μνημόνιο με ένα νόμο, με ένα άρθρο. Τελικά όχι μόνο δεν τον κατήρησε, έφερε το τρίτο μνημόνιο και ακολούθησε και το τέταρτο μνημόνιο. Και δεν πρόκειται για έξοδο λοιπόν από τα μνημόνια, διότι μνημόνια θα έχουμε μέχρι το 2022 τουλάχιστον και βλέπουμε. Και έχουμε και ένα τέταρτο μνημόνιο που ακολουθεί, αγαπητέ κύριε Αργυράκη, με προψηφισμένα, αυτός ο όρος είναι καινούριος, τον έβαλε ΣΥΡΙΖΑ στο τραπέζι, προψηφίζω, προψήφισα λοιπόν μέτρα για το 2019, αλλά και το 2020, ύψους 5,2 δις. Και ξέρετε τι προβλέπουν αυτά. Πρώτες πρώτου του 2019, καταρχήν προβλέπουν μείωση των συντάξεων. Και κατά δεύτερον, που επηρεάζει όλους και ειδικά τους ασθενέστερους οικονομικά συμπολίτες μας, μείωση του αφορολόγητου. Συζητάμε λοιπόν για μέτρα και ένα τέταρτο μνημόνιο με μέτρα, αλλά με μια ιδιαιτερότητα. Και αυτή φέρνει την υπογραφή της Τσίπρα Καμένου. Ξέρετε ποια είναι αυτή? Ότι το τέταρτο μνημόνιο δεν έχει δανεισμό. Ή σου λέει, αν θες δανεισμό, βρες από τις αγορές. Εμείς, ως θεσμοί, ως δανειστές, πλέον βάζουμε τους όρους και αναζητούμε και ελέγχουμε αν εφαρμόζονται οι όροι και οι μεταρρυθμίσεις που έχει υπογράψει η κυρία της ελληνικής κυβερνήσεως Τσίπρα Καμένα. Από εκεί και μετά, δανεικά, εμείς δεν είμαστε θέσεις να δώσουμε άλλα, αναζητήσεις από τις αγορές. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει δανεισμός με υψηλότερο επιτόκιο, με μεγαλύτερο κόστος. Δηλαδή η Ελλάδα θα κληθεί από το νέο έτος, το 2019, και λίγο νωρίτερα, μετά το τέλος του τρίτου μνημονίου και με την έναρξη του τέταρτου μνημονίου, θα ξεκινήσει λοιπόν να εφαρμόζεται το τέταρτο μνημόνιο με μέτρα αυστηρά. Καταρχήν, σας είπα, μέτρα ψηφισμένα ύψους 5,2 δις, αφενός και αφετέρου, ψηφισμένα διαχείριση Τσίπρα Καμένου, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕ δηλαδή, έτσι. Και αφενός και αφετέρου, χρήματα δεν έχουμε να παίρνουμε. Θα αναζητήσουμε από τις αγορές. Ναι. Και σας ρωτώ εγώ, αγαπητή κυρία Γυράκη. Είναι ξεκάθαρη η κυβέρνηση, λέει, δεν χρειαζόμαστε πιστοληπτική γραμμή. Δεν χρειαζόμαστε στήριξη. Ναι, όταν δεν έχεις, άποψη της. Όταν δεν έχεις. Και λέει, μη κάνει λόγο για καθαρή έξοδο. Έτσι. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Η δίθεν καθαρή έξοδος, κύριε Αργυράκη, είναι ένα νέο βρώμικο ψέμα του κύριου Τσίπρα. Είναι ο νέος μύθος του ΣΥΡΙΖΑ που αντιλαμβάνονται πλέον όχι μόνο οι Έλληνες αλλά και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο επικεφαλής του Euro Working Group, ο κύριος Φάιλ Μπριφ, αν το λέω καλά, είπε σε μια συνέντευξή του στα Νέα στις 26 του μηνός, ότι θα χρειαστεί κάτι μεταξύ μιας κανονικής εποπτείας και ενός πραγματικού προληπτικού προγράμματος. Θα υπάρχει δηλαδή εποπτεία, μνημόνιο, δανειστές και όλα αυτά που τέλος πάντων τα απέφευγαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ, αυτοί οι αριστεροί, εποπτεία και μετά τον Αύγουστο. Όπως θα υπάρχει και μνημόνιο μετά τον Αύγουστο. Κάτι που είπαμε εξ αρχής, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς έχει δεσμεύσει τη χώρα με νέα μέτρα λιτότητας. Και μετά πείτε το τέλος της καταστροφής πολιτικής. Πιο γρήγορες απαντήσεις για να προλάβω να ρωτήσω. Είναι καλό να τα λέμε γιατί. Πείτε μου κάτι. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν. Έτσι. Όταν δηλαδή θα είμαστε μέχρι το 2023 σε μια στενή παρακολούθηση. Όταν τα μνημόνια
και η επιτροπία θα τελειώσει μετά το 2060. Τι πολιτική και τι υπόσχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ελληνικό λαό προκειμένου να τον εμπιστευθεί και να του δώσει τα ηνία της χώρας. Ποια η διαφορά δηλαδή, πολύ σωστό, ποια η διαφορά δηλαδή της πολιτικής Μητσοτάκη σε σχέση με αυτή που βιώνει πολύ τώρα. Σωστά. Τι θα αλλάξει. Σας ευχαριστώ για το ερώτημα. Μου δίνετε δυνατότητα πέρα από το να κρίνουμε την κυβέρνηση να πούμε και την προτείνει η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, εμείς τι έχουμε κάνει και τι προτείνουμε. Έχουμε ξεκινήσει μια υπερπροσπάθεια με μπροστάρι τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη από την ώρα που ανέλαβε το τιμόνι του κόμματος. Να θυμίσω ότι ευρισκόταν Νέα Δημοκρατία περίπου στις 6 ή 7 πραγματικές αποτυπωμένες στην κάλπη σε εθνικές εκλογές μονάδες πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Σήμερα, δύο χρόνια μετά από την ώρα που ανέλαβε το τιμόνι του κόμματος, δύο χρόνια και κάτι μήνες από την ώρα που ανέλαβε το τιμόνι του κόμματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με πολύ εντατική δουλειά, με μια μεθοδικότητα, με μια προσπάθεια ενεργοποίησης όλων των κυττάρων και όλων των τμήματων του κόμματός μας σε όλα τα μήκη τα πλάτη, με ένα καλύτερο συντονισμό και της υπάρχουσας κοινοβουλευτικής ομάδας που να θυμίσουμε ότι είναι ιστορικά η χαμηλότερη, μικρότερη κοινοβουλευτική ομάδα που έχει η Νέα Δημοκρατία από τις εταιρείες όσες μέχρι σήμερα, δουλέψαμε και σήμερα δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται συμπλήν περίπου στις 10 μονάδες μπροστά. Αλλά και με προοπτικές, σύμφωνα με όλα τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων, πολύ καλές και τα ποσοστά, όπως φαίνεται και όπως και εμείς αντιλαμβανόμαστε, θα είναι πολύ ψηλότερα. Αλλά ας μείνουμε στα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, ας πάμε στην πραγματικότητα την ελληνική. Κυκλοφορεί στους δρόμους. Γιατί σας ενοχλεί η δημοσκόπηση του Ραδιού Κρήτη? Θα σας πω. Θα σας πω και γι' αυτό. Α, ευκαιρία να το συζητήσουμε. Ένα-ένα. Μην το ξεχάσουμε όμως. Ούτε υπόσχεστε. Γιατί τώρα το συζητήσουμε γι' αυτό. Έχω κανένα λόγο. Όχι, κανένα θέμα. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από στοιχεία τα οποία επιβεβαιώνουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την παράσταση νίκης. Είναι κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό. Και ξέρετε πώς το αντιλαμβάνεται κανείς. Αφήνουμε τις μετρήσεις απ' έξω. Όταν περπατάς στους δρόμους, ακόμα και στους δρόμους της Κρήτης, που κυριάρχησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αν πετύχεις και κάποιο που να δηλώνει ακόμα ΣΥΡΙΖΑ, θα είναι με χαμηλό το κεφάλι, χυμένος και θα τρέχει από γωνία σε γωνία να κρυφτεί για να μην πιάσει διάλογο με τους Έλληνες πολίτες. Και σας ρωτώ, πού είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ της Κρήτης και άλλων περιοχών που κυριάρχησε ο ΣΥΡΙΖΑ στις τελευταίες εθνικές εκλογές? Πού είναι? Είναι κάπου κρυμμένοι, κάπου εξαφανισμένοι και διαρκώς απολογούμενοι. Πού είναι η περηφάνεια? Πού είναι ο φανατισμός? Πού είναι η ζωηράδα? Πού είναι το πάθος που είχαν για κατάρριση μνημονίων και για μια πολιτική η οποία θα ενισχύσει τους αδύναμους οικονομικά? Για το Μητσοτάκη λέγαμε. Πάμε λοιπόν. Εμείς τι κάναμε όλο αυτό το διάστημα? Σε μια διαρκή πορεία απάκρες άκρης στην ελληνική επικράτεια. Τόσο ο ίδιος ο πρόεδρος του κομματός μας, όσο και όλα τα στελέχη. Μαζέψαμε, συναντηθήκαμε θέματα, υπομνήματα, παρατηρήσεις. Δουλέψαμε στο υφιστάμενο πρόγραμμα της παρατάξεώς μας. Εξετάσαμε τα μνημόνια και τους όρους, και το τρίτο και το τέταρτο. Διότι εκ των πραγμάτων δεσμεύουν τη χώρα, όχι τον Τσίπρα, δυστυχώς. Ο Τσίπρας υπέγραψε, αλλά δεσμεύουν τη χώρα. Και εξετάσαμε ποιες είναι οι δυνατότητες και ποιο είναι το πεδίο που μπορεί να λειτουργήσει η επόμενη κυβέρνηση και να βελτιώσει την οικονομική κατάσταση της χώρας, άρα και την ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών. Ποια είναι? Μα η ίδια η οικονομία και η ανάπτυξη. Και επειδή η ανάπτυξη, κατά την άποψή μας, δεν έρχεται με παρακλήσεις, ούτε με ευχολόγια, ούτε με κεριά στον Άγιο Φανούριο, αλλά έρχεται με τι? Έστε με πραγματικές πρωτοβουλίες, όπως για παράδειγμα πήρε προσφάτως, και είναι μια σειρά, αλλά θα πω την τελευταία, ο κ. Μητσοτάκης πηγαίνοντας στο Κατάρ, όπου εκεί μετέφερε το πλάνο της επόμενης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε φορολογικό επίπεδο, μάλιστα, αλλά και σε πολιτικό γενικότερα. Λοιπόν, πώς δηλαδή αντιλαμβανόμαστε την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και πόσο πολύ το εννοούμε. Και ξέρετε κάτι, επειδή είναι στο DNA, είναι στον πυρήνα της ιδεολογίας μας, ότι εμείς εμπιστευόμαστε την ιδιωτική οικονομία. Δεν είμαστε δογματικοί, ούτε μας ενοχλεί αυτό το πράγμα. Θέλουμε επενδύσεις. Θέλουμε λοιπόν, επενδύσεις μικρές. Για να προλάβουμε. Επενδύσεις από το εσωτερικό, αλλά και, και εισαγόμενες επενδύσεις, οι οποίοι μέσα από ένα πλαίσιο αυστηρό και με προϋποθέσεις που θα θέσει η επόμενη κυβέρνηση θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Είμαστε δεσμευμένοι. Έχουμε δεσμευτεί απέναντι στον ελληνικό λαό. Και με ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ψηφιστεί στο τελευταίο συνέδριο στα μέσα του 18, στα μέσα του Δεκέμβρη του 18, που αποτελεί τη δέσμευσή μας. Με ένα πλάνο μείωσης των φόρων καθολικά για όλους τους Έλληνες πολίτες, με ένα πλάνο και μια στρατηγική προσέλκυση ξένων επενδύσεων για δημιουργία θέσεων εργασίας και για τροφοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων, με ένα πλάνο που είναι πολύ πιο φιλικό προς τον πολίτη, με ένα δημόσιο τομέα όπου θα λειτουργεί πραγματικά ενισχυτικά σε επενδύσεις και φιλικά προς τον πολίτη, και όχι εχθρικά και εκδικητικά. Και βεβαίως δημιουργώντας ένα σωρό σκοπέλους και προβλήματα. Πρέπει να πάμε για αυτό. Θέλουμε δηλαδή ο Έλληνας πολίτης πρώτα απ' όλα να νιώθει ήσυχος και ασφαλής και έτοιμος να επενδύσει στη χώρα του. Και το κράτος δεν θα είναι αυτός που θα καταδιώκει τον επενδυτή. Μάλιστα. Δεν είναι εχθρός
τη πολιτεία, ούτε τη επόμενη κυβερνήσεω φυσικά, αυτό που καταφέρει να σταθεί στα πόδια του και να δημιουργήσει θέσει εργασία και να παράξει πλούτο. Ναι, να παράξει πλούτο και να επενδύσει στη χώρα μα και να δημιουργήσει και ένα δεύτερο και ένα τρίτο κατάστημα. Είμαστε υπέρ τη επιχειρηματικότητα, είμαστε υπέρ των ανθρώπων που τολμούν και είμαστε φυσικά υπέρ των να λειτουργούν και οι τράπεζε και να έρθουν αυτά τα capital controls που να θυμίσουμε ότι ήρθαν επί των ημερών Τσίπρα Καμένου. Όλη αυτή η κατάσταση. Τελεία. Και είμαστε υπέρ του να δουλέψουμε σωστά και συνετά, μια και είπατε ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας, στο να αξιοποιήσουμε αυτό το timing, μιας και μας δίνεται μια ευκαιρία και έχουμε ένα τουρισμό, μπορεί να είναι ποσοτικά καλός, δεν ξέρω αν είναι ποιοτικά και οικονομικά ωφέλιμος ή θα μπορούσαμε να είναι και ωφελιμότερος, αλλά είναι και μια σειρά από συγκυρίες στην ευρύτερη λεκάνη της Μεσογείου. Να δουλέψουμε, να αναζητήσουμε και άλλα μοντέλα και άλλες μορφές τουρισμού, ώστε να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό τούτλο. Λοιπόν. Πλούτο. Και βέβαια είναι για τον πρωτογενή τομέα και για τον πρωτογενή τομέα μια κουβέντα. Εκμεταλλεύεστε τώρα τη φωνητική μου αδυναμία. Όχι, δηλαδή, απλά όταν μου λέτε τι λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν είναι μόνο για τους φόρους, που βεβαίως είναι απολύτως. Αλλά δεν θα κάνουμε ανάλυση όλου του προγράμματος, γιατί πρέπει να πάω και διαφημίσεις. Ναι, αλλά παρακαλώ πολύ, μην θεωρήσουν οι ακροατές. Ότι δεν αναφερθήκαμε στον πρωτογενή τομέα, μια και είναι στον πυρήνα των προτεραιοτήτων μας. Και βέβαια, σας ωστόσο και μια απάντηση για το θέμα της μέτρησης, την οποία αναφερθήκατε. Μετά, εδώ θα είμαστε. Το θυμίζω εγώ για να το ξεχάσουμε. Προλαβαίνουμε. Πάμε, αγαπητέ Δημήτρη, διάλειμμα. Κρεοπολείο το χωριό. Ντόπια μοσχάρια που μεγαλώνουν στη φάρμα μας. Χοιρινά ντόπια επιλεγμένα από σύγχρονες χειροτροφικές μονάδες. Αρνιά και ζυγούρια από βοσκούς των Αστερουσίων. Κοτόπουλα χωριάτικα. Το πραγματικά γνήσιο χωριάτικο σκληρό κοτόπουλο ελευθέρας βοσκής. Αυγά χωριάτικα και τυροκομικά από ντόπιους τυροκόμους. Και τώρα αρνάκι γάλακτος Αστερουσίων με 6,90 το κιλό. Γαρδουμάκια παραγωγής μας. Επίσης μπορείτε να φέρετε τη σούβλα σας και να σας φτιάξουμε το κοκορέτσι παραγωγής μας. Το χωριό, υπεύθυνος Στρατάκης Αντώνης. Είμαστε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 40, λίγο πιο πάνω από το ξενοδοχείο Galaxy. Κρεοπολείο το χωριό. Καλό Πάσχα. Τι βλέπω σε πεθέρα. Εσύ στην κολοκυθόπιτα βάζεις ζάχαρη. Και εσύ βλέπω στο τσουρέκι βάνεις ολόκληρο ποτήρι χυμό πορτοκάλι. Για τις βιταμίνες, ε. Όχι, για την νοστιμάδα. Αλλά πού να ξέρετε εσείς. Εμείς δεν ξέρουμε. Η οικογένειά μας, Ελένη μου, είναι εξακουστή για την τέχνη της. Η οικογένεια Μήλων Κρήτης, με το όνομα. Μαρία μου, από την ίδια οικογένεια καταγόμαστε. Οικογένεια Αλεύρων, Μήλοι Κρήτης. Η πιο μεγάλη και παραδοσιακή οικογένεια στο Αλεύρι. Να δεις που θα βγούμε και συγγενείς. Μήλοι Κρήτης. Πλαθούν γενιές και γενιές. Τρέχεις να προλάβεις το χρόνο. Ψάχνεις να βρεις απαντήσεις. Βιάζεσαι να τα ζήσεις όλα. Μέχρι που ξαφνικά αναγνωρίζεις το αρώμα του και ένα χαμόγελο ζωγραφίζεται στο πρόσωπό σου. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτό χαρμάνι με ασύγκριτη ποιότητα και μοναδικό άρωμα. Απολαύστε τον γουλιά-γουλιά και αφαιθείτε σε ένα συναρπαστικό ταξίδι γεύσης. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952. Ο απόλυτος γευστικός προορισμός σου. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στην πτήση μας για Ηράκλειο. Πετάμε στα 15.000 πόδια και αν κοιτάξετε στα αριστερά θα δείτε ένα πλοίο της Minoan Lines. Τέτοια ώρα και κάτω θα διασκεδάζουν στο lounge bar απολαμβάνοντας το ποτάκι τους. Κύριε κυβερνήτα. Ή θα ράζουν στο pool bar με μια παγωμένη πύρα στο χέρι. Ναι, αλλά όμως μήπως... Και αν τους έρθει η διάθεση πετάγονται μέχρι το εμπορικό κέντρο και κάνουν και τη βολτά τους. Να σας πω. Και από φαγητό, ό,τι τραβάει η όρεξή τους. Τρία εστιατόρια έχει. Με κάθε λογισμένες τιμιές που μου σκοβολούν Κρήτη. Καπτέρ. Με την άνετη καμπίνα τους, τις φρεσκοπλημμένες πετσετούλες τους, το wifi τους. Αυτό είναι ταξίδι. Θα σας διακόψω λίγο. Τι θες, παιδί μου, επιτέλους. Είναι ανοιχτό το μικρόφωνο. Σας ακούν οι επιβάτες. Και τώρα το πλήρωμα θα σερβίρει αναψύκτικα και ξύρους καρπούς. Το ταξίδι, εκτός από ευκολία, πρέπει να είναι και απόλαυση. Και στα υπερσύγχρονα cruise ferries της Minoan Lines απολαμβάνεις μοναδική πολυτέλεια, εξυπηρέτηση και ασφάλεια. Κάνε την κράτησή σου στα 801 11 75.000 και 18175 ηλεκτρονικά στο minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα. Εσύ ταξιδεύεις απλώς ή ταξιδεύεις με Minoan Lines. Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισος. Μπροστά σου είναι το χωράφι σου, η υπόσχεση μιας νέας οδειάς. Μπροστά σου είναι ο μόχθος σου, ο υδρότας σου, όλα αυτά που έχεις ονειρευτεί. Όλα αυτά για τα οποία έχεις παλέψει.
Μπροστά σου είναι το μέλλον σου. Και ό,τι και αν συμβεί, εσύ δεν θα το βάλεις κάτω. Γιατί εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους. Γιατί εσύ είσαι αγρότης. Στην Τράπεζα Πειραιώς σε βοηθάμε να συνεχίσεις να κοιτάς μπροστά. Με το νέο πρόγραμμα μικροχρηματοδότησης αγροτών μπορείς να έχεις στη διάθεσή σου έως 5.000 ευρώ για να μπορείς να καλύψεις άμεσα τις έκτακτες ανάγκες που μπορεί να προκύψουν. Έτσι έχεις ό,τι χρειάζεσαι για να συνεχίσεις να κοιτάς μπροστά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς, η πρώτη τράπεζα στην Ελλάδα. Το προϊόν χορηγείται με βάση τα ισχύοντα πιστοδοτικά κριτήρια της τράπεζας και υπόκειται στις περιοριστικές διατάξεις στην κίνηση κεφαλαίων. Για το πιο οικονομικό πασχαλινό τραπέζι, επωφεληθείτε από τις μοναδικές προσφορές των Select Spar στη Χερσόνησο. Αρνιά Κρήτης σε μεγάλη διαθεσιμότητα, στην καλύτερη τιμή. Κεφαλοτήρι Κρήτης Καργάκι, 8,34 το κιλό. Νερό Ρούβας, 6 επί 1,5 λίτρο, 5 συν 1 δώρο, 1,29. Κρασί Ασκός Ξηρός Βοριζανάκι, 5 λίτρα, λευκό ροζέ, κόκκινο, 6,99. Πέψι Μαξ, 1,5 λίτρο και 250 ml δώρο, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Ήβη Πορτοκαλάδα, 1,5 λίτρο και 200 ml δώρο, 1 ευρώ και 9 λεπτά. Ψωμί τοστ κατσέλης 720 γραμμαρίων 99 λεπτά. Κοτόπουλα Αμβροσιάδης 1,99 το κιλό. Select Spar με τη φροντίδα της οικογένειας Χριστοδουλάκη. 5 σημεία αφιερωμένα στον τόπο που αγαπάμε και στους ανθρώπους του. Καλό Πάσχα! Ράδιο Κρήτη 101,5. Λοιπόν, έχουμε στη διάθεσή μας 6 λεπτά. Πρέπει να δώσουμε μια απάντηση γιατί ενοχλήθηκε η τοπική Νέα Δημοκρατία για τη δημοσκόπηση παρουσία στο Ράδιο Κρήτη. Και θέλω να πούμε και δύο λόγια για τις τοπικές εκλογές. Πρώτον, καμία ενόχληση. Καμία ενόχληση. Υπάρχει όμως, έχει το δικαίωμα και η τοπική Νέα Δημοκρατία, όπως και σε κεντρικό επίπεδο. Όπως και σε κεντρικό επίπεδο, να σχολιάσει. Ναι. Και να πάρει μια θέση σχετικά με το άλλο. Λέει λοιπόν Νέα Δημοκρατία. Σας λέω, να σας πω. Πώς είναι επειδή με ρωτάτε. Από εκεί και μετά έχει δικαίωμα. Και έχει υποχρέωση, καταρχήν, όχι μόνο δικαίωμα, έχει υποχρέωση να δημοσιοποιεί κάποιες απόψεις που κρίνει ή κάποια στοιχεία ή κάποια δεδομένα. Και εμείς τα δημοσιοποιήσαμε. Κάποια δεδομένα σχετικά με την έρευνα. Την ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας. Δώστε με ένα λεπτό να απαντήσω, γιατί έχω 6 λεπτά μόνο. Από εκεί και μετά, η μέτρηση και η όποια εταιρεία, Κάπα Research εν προκειμένου, κάνει τη δουλειά της. Κρίνεται για την αξιοπιστία της και τη σοβαρότητά της. Θυμόμαστε και έχουμε. Μνήμη, καλή και στοιχεία τα οποία δείχνουν το κατά πόσο λειτουργήσε για τα τελευταία χρόνια και λίγο πριν τις εκλογές και λίγο πριν δημοψηφίσματα κτλ. Με έναν τρόπο αντικειμενικό ή η μέθοδος που εφάρμοσε είχε μια σχέση, μια ταύτιση με το τελικό αποτέλεσμα. Κρινόμαστε όλοι. Όχι. Δεν μας ενοχλούν οι μετρήσεις. Όχι. Έτσι, μπράβο. Αμφισβητείται η εγκυρότητα του Ράδιο Κρήτη και η αξιοπιστία. Καμία σχέση με το Ράδιο Κρήτη. Το Ράδιο Κρήτη αγόρασε μία μέτρηση από μία εταιρεία. Καλώς έκανε. Η Παρίσι, δεν ξέρω πώς ακριβώς έγινε. Έτσι, τι θα πει. Δεν έχει να κάνει. Δεν κρίνεται το μέσο. Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω. Απολύτως ξεκάθαρο. Είναι απολύτως ξεκάθαρο. Εμείς δεν είμαστε δημοσκόποι. Αγαπητή κυρία Γιάννη, είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Η κάθε εταιρεία που πιστοποιείται και έχει δικαίωμα και είναι πιστοποιημένη εταιρεία. Δεν λέμε τώρα για κάποιε άλλε μούφα που εμφανίστηκαν. Από κάποια υπόγεια του Μαξίμου και το έπαιζαν δημοσκόπη. Αλλά η κάθε εταιρεία κρίνεται και για τη μέθοδο και για τον τρόπο και για το πώς αναφέρεται, το πώς ερωτά, το πώς δημοσιοποιεί και πώς καταλήγει συμπεράσματα. Έχουμε όμως το δικαίωμα και την υποχρέωση να λέμε τη γνώμη μας. Αμφισβητούμε πλήρως ότι η Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη είναι στάσιμη στο 18,5%. Πλήρως. Και ειλικρινά σας το λέω, θα σας λέω μονάχα να δείτε και να συγκρίνετε εκδηλώσεις, γεγονότα, πρωτοβουλίες το τελευταίο 1,5 χρόνο με τα τελευταία 5-6 χρόνια. Δεν έχει απολύτως καμία σχέση. Η δυναμική αλλά και η πολιτική και η ιδεολογική κυριαρχία του κεντρώου χώρου. Ωραία. Που εκφράζει ο μέσος κριτικός. Ωραία. Εκφράζεται πλήρως από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και αυτό έχει γίνει αντιληπτό. Ωραία. Και αγκαλιάζεται από μεγάλο μέρος του κριτικού λαού. Και βεβαίως είμαι απόλυτα πεπισμένος. Και το λέω για πολλωστή φορά και το λέω δημόσια ότι η Νέα Δημοκρατία, αγαπητέ κύριε Αργυράκη, έχει καταφέρει να αγγίξει το μεσαίο χώρο, το κεντρό κριτικό και ναι, θα είναι πρώτη δύναμη με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στο Ηράκλειο αλλά και στην υπόλοιπη Κρήτη. Και καθίστε αυτή την κουβέντα αυτή την ώρα που συζητάμε. Πολύ ωραία. Όποτε και γίνουν εκλογές. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα που με ρωτήσατε σχετικά. Δημοτικές εκλογές και περιφερειακές εκλογές. Ποια θα είναι η στάση της Νέας Δημοκρατίας? Θα στηρίξει συγκεκριμένα ψηφοδέλτια και πρόσωπα τουλάχιστον στις μεγάλες πόλεις του νησιού? Έχει ξεκινήσει διεργασίες και για τα υπόλοιπα ψηφοδέλτια? Απάντηση.
πολύ γρήγορη, γιατί μας έχει λίγο τρία λεπτά. Γίνεται πανελλαδική αξιολόγηση των υφιστάμενων δημάρχων, δημοτικών συμβουλίων και περιφερειαρχών. Έχουμε εικόνα, κάνοντας ένα διαχωρισμό, τα κεντρικά, εννοούμε τις πρωτεύουσες δήμους και τους μεγάλους δήμους της χώρας μας, τους 5-6 μεγαλύτερους δήμους της χώρας μας, και τους περιφερειακούς. Αξιολόγηση. Αξιολόγηση για το έργο το οποίο έχει παραχθεί από την υπάρχουσα δημοτική αρχή, ανεξάρτητα αν προέρχεται ή όχι από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό το αφήνουμε σε δεύτερη ή τρίτη μοίρα. Μας ενδιαφέρει το έργο της δημοτικής αρχής, αν είναι θετικό, να ενισχυθεί, γιατί την επόμενη μέρα εκ των πραγμάτων η αυριανή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πρέπει και επιβάλλεται να συνεργαστεί και να συνεργαστούμε στενά με τις αυτοδιοικήσεις πρώτου και δεύτερου βαθμού. Στενά και κυρίως αποτελεσματικά, για να έχουμε γρήγορα αποτελέσματα, γιατί σωστό. Χρειάζεται ο κόσμος να υποθέσω, μια ενίσχυση. Να υποθέσω ότι ο Βασίλης Λαμπρινός πέρασε το τεστ. Δεν έχει περάσει το τεστ. Δεν αξιολογούμε το έργο του κυρίου Λαμπρινού. Κόπηκε δηλαδή. Δεν αξιολογούμε το έργο του κυρίου Λαμπρινού ως θετικό. Από εκεί και μετά έχει χρόνο μπροστά, έχουμε χρόνο μπροστά για να κρίνουμε μέχρι το τέλος της διαδρομής του την πορεία της Δημοτικής Αρχής. Ωστόσο όμως, αυτό δεν μας περιορίζει στο να αναζητούμε και να συζητούμε περιπτώσεις ανθρώπων που θα μπορούν να ηγηθούν, να λειτουργήσουν σε επίπεδο αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού στο Ηράκλειο και στους άλλους δήμους, αλλά και στην περιφέρεια, έτσι ώστε, όχι απαραίτητα επαναλαμβάνω, να είναι Νέα Δημοκρατία. Πείτε μου δύο στοιχεία γιατί κόπηκε από την κρίση. Είναι η αποτελεσματικότητα που μας ενδιαφέρει. Ναι. Η αποτελεσματικότητα και η σχέση ζεστασιάς και εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Ναι. Τι αλήθεια, κύριε Αργυράκη, είναι ένας δήμος από αρχιωτά τον χρόνο. Εμένα ρωτάτε. Το λέω για να απαντήσω. Ναι. Τι θέλει ο δημότης από αρχιωτά τον χρόνο από ένα δήμο ή από τη δημοτική αρχή? Θέλει ασφάλεια, δηλαδή φωτισμό. Τότε ήταν ασφάλεια άλλου τύπου, τώρα είναι φωτισμός. Θέλει καθαριότητα και θέλει και νερό. Τι περιμένει από μια αυτοδιοίκηση δεύτερου βαθμού? Θέλει ενεργειακή αυτοτέλεια, θέλει διαχείριση των σκουπιδιών, των απορριμμάτων και θέλει φυσικά σοβαρά έργα, nice. Υποδομή και γενικότερα υποδομές οι οποίες λειτουργούν και βοηθούν στην ανάπτυξη και στην οικονομία του τόπου. Με αυτά τα κορυφαία, τα κεντρικά ζητήματα τα οποία πρέπει κανείς να απαντήσει. Αυτό από σημαίνει. Εκεί και μετά, από εκεί και μετά, θα επαναλάβω. Δεν πετιέται τίποτα. Αξιολογούνται τα πάντα. Όπως αξιολογούνται επίσης και στελέχη δημοτικών ομάδων που βρίσκονται στο τιμόνι των Δήμων και που έχουν ξεχωρίσει για την πορεία τους, δραστηριότητά τους, την αποτελεσματικότητά τους, το έργο τους, την εντιμότητά τους, αλλά και κυρίως τη σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας και συνεργασίας με τους πολίτες μιας κοινωνίας, όπως ένας Δήμος μεγάλος ή και λίγο μικρότερος. Δεν είναι για μας, και σας το λέω ως γραμματέας του κόμματος τώρα, στόχος να αναδείξουμε ένα κομματικό προφίλ σε όλους τους υποψηφίους και εν δυνάμει δημάρχους ή επιπλέον δημάρχους σε όλη την επικράτεια. Μας ενδιαφέρει να ζητήσουμε πρόσωπα που έχουν χαρακτηριστικά αυτοδιοικητικά ή που μπορούν πολύ γρήγορα να τα καλλιεργήσουν και να φέρουν αποτελέσματα. Ωραία. Για τον πολίτη, δεν για τον δημότη, αλλά και μια καλή συνεργασία και ένα καλό πρόσωπο συνεργασία με τον δημότη. Δεν έχω άλλο χρόνο στη διάθεσή μου. Δεν προλαβαίνω να ρωτήσω καν αν έχετε βρει τον αντικαταστάτη υποψήφιο του κυρίου Λαμπρινού. Κρίμα που δεν έχω το χρόνο αυτό. Θα μου το πείτε κατηδίαν. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλω να ευχαριστήσω τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λευτέρη Αυγενάκη, για τη συζήτηση που είχαμε. Να του ευχηθώ καλή ανάσταση και θα έχουμε το χρόνο, το επόμενο χρονικό διάστημα, να τα πούμε ξανά και να ζητήσω και την άποψή σας για την περιφέρεια, για τις υπόλοιπες, για τους υπόλοιπους δήμους. Δεν προλάβουμε να τα πούμε αυτά σήμερα. Λοιπόν, από τον Μανώλη Αργυράκη που ήταν στο μικρόφωνο, από τον Δημήτρη Προνάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και την μουσική επιλογή, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Τα Supermarket Bazaar σας ενημερώνουν. Η ώρα είναι 11. Είναι 11. Είναι 11. Είναι 11.